δεύτερη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, και πάμε να δούμε την επόμενη ενημέρωση σε τι αφορά. Σε καλά επίπεδα, λοιπόν, κινούνται οι απορροφήσεις από προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την περιοχή του Νοτιού Αιγαίου, δήλωσε την Τετάρτη στην τηλεόραση Αιγαίου ο οικονομολόγος και μέλος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, κ. Χαράλαμπος Λουκαράς. Σημαντική πάντως παράμετρο αποτελεί το γεγονός πως το τραπεζικό σύστημα δεν συνδράμει στη βελτίωση του κλίματος των επενδύσεων. Επιπλέον, μίλησε για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το κλείσιμο της Τράπεζας Δωδεκανήσου στην οικονομία της περιοχής. Πάμε να τον ακούσουμε. Όπως έχουμε και συζητήσει και άλλες φορές, οι απορροφήσεις των προγραμμάτων αυτών έχουν μια γεωμετρική πρόοδο προς το τέλος πάντα κάθε χρονιάς. Έτσι και φέτος, λοιπόν, προς το τέλος της χρονιάς υπήρξε μια πράγματι εγρήγορση απόλυση στην αλυσίδα του συστήματος που λειτουργεί αυτό το τομέα, είτε έχει να κάνει με τον ενδιάμεσο φορέα, είτε έχει να κάνει με τους προμηθευτές κατασκευαστές ή με τους ίδιους επενδυτές, όπου υλοποιήθηκαν έργα, άρα μπορούσαν να πιστοποιηθούν και να σταλούν πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης έργων προς το τέλος χρονιάς, έτσι ώστε και το κράτος να μπορέσει να πληρώσει προκειμένου να αυξήσει το χρήματα που δίνει, άρα να μπορέσει να απαιτήσει και από τα αντίστοιχα ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων προγραμμάτων. Άρα υπάρχει πάντα μια ένδειξη αυξημένης απορροφητικότητας προς το τέλος κάθε χρονιάς. Δεν έχω στοιχεία να σας πω τι έγινε το 2018 σε σχέση με το 2017. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που συνήθως συμβαίνει κάθε τέλος του χρόνου συνέβη και φέτος. Μπορώ να εκτιμήσω ότι αυτό έγινε λίγο πιο έντονο αυτή τη φορά. Δηλαδή το είναι ίδιο. Δείκτες, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το αν αυτό σε σχέση και αν μπορούμε να το συνδέσουμε με το τραπεζικό σύστημα, είναι ένα θέμα μεγάλο προς συζήτηση. Γιατί όπως πάλι έχουμε ξαναπεί, την παρούσα χρονική στιγμή βιώνουμε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά υπάρχουν αρκετά κίνητρα προς επιχειρήσεις μικρομεσαίες, είτε πολύ μικρές, είτε μικρές, είτε μεσαίες, είτε και μεγάλες, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδυτικά σχέδια εξυγχρονισμού, αναβάθμισης, επέκτασης, δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αλλά όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας, καταλήγουν και θα καταλήξουν υποχρεωτικά ή και μη υποχρεωτικά τον συνεργάτη των επιχειρήσεων, που ο συνεργάτης των επιχειρήσεων είναι το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει είτε να στηρίξει αυτές τα επενδυτικά σχέδια, μικρά, μεσαία ή μεγάλα, είτε να τα στηρίξει, να τα μπορέσει να τα βοηθήσει, να τα υλοποιήσει. Όπου εκεί τίθεται το ερώτημα, αν μπορεί το τραπεζικό σύστημα, παρόλο που υπάρχει αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας, που βλέπουμε και τη βιώνουμε και τη ζούμε εμείς στο δικό μας αντικείμενο, αν αυτό θα ακολουθήσει το τραπεζικό σύστημα και να υποστηρίξει, έτσι ώστε αυτό τελικά να φανεί και στο διατάφτα στην υπόλοιπη αγορά. Οι κλάδοι, οι οποίοι διαχρονικά έχουν μια σταθερή αξία και είναι οι κλάδοι οι οποίοι είναι κινητήριοι μοχλοί σε όλες αυτές τις αιτήσεις χρηματοδοτήσεις που γίνονται, είναι πάντα οι κλάδοι οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από το κύκλο με το τουριστικό. Εντάξει, με πρωταγωνιστικό ρόλο να παίζουν ο κλάδος των καταλυμάτων, μικρών, μεγάλων, μεσαίων, τουριστικών, ενοικιαζομένων, δωματίων, ξενοδοχείων κτλ. Και από εκεί και πέρα όλοι οι δορυφόροι κλάδοι οι οποίοι ακολουθούν το τουριστικό κύκλο. Με αυτοί είναι οι κλάδοι οι οποίοι κινητοποιούν και οδηγούν την κούρσα, να το πούμε αλλιώς. Δεν έχουν δείξει αυτοί οι κλάδοι ότι βρίσκονται αυτά τα αντικείμενα δραστηριότητας σε αδυναμία πολλές φορές υλοποίησης ή ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων. Μπορεί πολλές φορές να μην ολοκληρώνεται στο 100% ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί, αλλά υπάρχει πάντα μια ολοκλήρωση. Και αυτό βοηθάει και πάρα πολύ την απορρόφηση, καταλαβαίνετε, γιατί τελικώς οι αιτήσεις που υποβάλλονται πράγματι υλοποιούνται και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό απορροφούν και τα χρήματα. Η κατάσταση με την Τράπεζα Δωδεκανήσου, αν έχει το κλείσιμο μάλλον της Τράπεζας Δωδεκανήσου, είναι δεδομένο ότι έχει συμβάλει στο να επιδεινώσει κάποιους δείκτες και να φέρει κάποια πίεση σε έναν αριθμό επιχειρήσεων που έχουν συναλλαγές με την τράπεζα. Και όταν λέμε συναλλαγές, λέμε τις συναλλαγές της χρηματοδότησης. Αφενός, οι εταιρείες οι οποίες είχαν μια χρηματοδότηση από την τράπεζα, όπου ξαφνικά δεν την είχαν και έπρεπε από κάπου άλλο να την αναζητήσουν, και εταιρείες οι οποίες ήταν και σε μεγάλο βαθμό, ήταν και πιθανόν και η πλειοψηφία, που είχαν εκκρεμότητες με την τράπεζα και οι οποίες
βρεθήκαν στη δυσάρεστη θέση την επόμενη μέρα. Εντάξει, η επόμενη μέρα έχουν περάσει, ας πούμε, τώρα δεν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει 5 χρόνια περίπου, αλλά είναι μια ακόμα επόμενη μέρα όπου έπρεπε να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τις εκκρεμότητες οικονομικές που είχαν με την τράπεζα. Η τράπεζα μπήκε σε καθεστώς σε καθάριση, δεν μπήκε σε ένα μεταβατικό στάδιο να συνεχίσει να λειτουργεί. Οπότε η καθάριση έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας, που το πλαίσιο λειτουργίας έχει να κάνει με την τακτοποίηση και την οριστική εξόφληση αυτών των οικονομικών κρεμοτήτων που είχαν αυτές οι επιχειρήσεις. Μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που όριζε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ήταν υποπτικός φορέας αυτής όλης της διαδικασίας. Χωρίς να δίνει ούτε στους εκαθαριστές, αλλά ούτε και στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τις οικονομικές αυτές κρεμότητες, πολλά περιθώρια ευελιξίας στη ρύθμιση, στην αποπληρωμή, στους χρόνους, στους τρόπους κτλ. Αυτό ασκεί μια φοβερή πίεση σε αυτούς οι οποίοι είχαν κυρίως εξάρτηση από χρηματοδότηση από αυτή την τράπεζα. Δηλαδή, μια εταιρεία η οποία είχε κατά κύριο λόγο ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, των υποχρεώσεων της προς την τράπεζα, προς τη συγκεκριμένη τράπεζα και όχι και προς άλλες, αυτό έχει δημιουργήσει ακόμα μια μεγαλύτερη πίεση. Εάν το χρέος που έχει μια εταιρεία είναι ένα πολύ μικρό μερίδιο προς την τράπεζα δεκανήσου, είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο στα πλαίσια της διαδικασίας τις ρύθμισης που υλοποιεί ο καθαριστής, στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία PQH. Οπότε, ναι, συμφωνώ και παυξάνω ότι το βίαιο κλείσιμο της τράπεζας έχει επιτείνει την πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις δικαίωνας περίπτωση. Να πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα σε ένα άλλο θέμα και στο ζήτημα ακριβώς που προέκυψε βάσει του Κλεισθένη να καταργούνται οι έλεγχοι, οι προληπτικοί έλεγχοι των οικονομικών δαπανών των Δήμων. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτή την κατάργηση, ο Δήμαρχος Λειψών ζητεί την κατεξαίρεση παράταση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών στους μικρούς Δήμους. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Λειψών ζητεί με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου την παράταση αυτή και καθιστά σαφές ότι λόγω της υποστελέχωσης θα δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα στην ταμιακή λειτουργία των μικρών Δήμων. Πάμε να ενημερωθούμε σχετικά. Την κατεξαίρεση παράταση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών στους μικρούς Δήμους ζητεί με επιστολή του προς την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Καθιστά σαφές ότι λόγω της υποστελέχωσης θα δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα στην ταμιακή λειτουργία των μικρών Δήμων. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, από 1η-1η 2019 οι ΟΤΑ ανέλαβαν την πλήρη οικονομική διαχείρισή τους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι έμειναν μόνοι τους σε μία θάλασσα ταραχώδη τελείως απροστάτευτη. Παράλληλα, οι νομολογίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούσαν εργαλείο για να ξέρουν οι Δήμοι και οι υπηρεσίες τους αν αυτό που κάνουν είναι σύνομο ή όχι. Με δεδομένο ότι ένας μικρός Δήμος όπως ο δικός μας, με ιστορικό καταλογισμό στον τέος Δήμαρχο και στον Ταμεία, με τα γνωστά προβλήματα υποστελέχωσης και με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού να αποτελεί τεράστιο πρόβλημα, κυρίως για την κατανόηση και την επιλογή της νόμιμης κάθε φοράς διαδικασίας ενταλματοποίησης μιας δαπάνης, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήματα στην ταμιακή λειτουργία και ήδη οι υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτή δηλώνουν απροθυμία να αναλάβουν αυτή την τεράστια ευθύνη, διότι πλέον δεν θα έχουν την εξασφάλιση που τους έδιναν οι θεωρήσεις των ενταλμάτων από τις ανανομό υπηρεσίες επιτρόπου. Παρακαλούμε θερμά, όπως συνεχιστεί ο κατεξαίρεση προληπτικός έλεγχος των δαπανών, ως ίσχυε πριν κυρίως για τους μικρούς Δήμους, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους και να μην φορτωθούν ακόμη ένα φορτίο το οποίο δεν θα μπορούν να σηκώσουν. Στο ίδιο μήκος κύματος θα μείνουμε, φίλες και φίλοι, και πάλι και θα πάμε να ακούσουμε και την άποψη του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Καλλιμνίων, του κυρίου Τουλιακού, ο οποίος την εξέφρασε στην δημοσιογράφο την Ειρήνη Χαλκίτη. Κύριε Τηλιακή, καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Σας έχω επισκεφθεί με την ιδιότητά σας του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου επί των Οικονομικών του Δήμου μας, για να μας ενημερώσετε για μία εξέλιξη, η οποία δεν ξέρω αν είναι θετική ή αρνητική. Αυτό θα μας το πείτε εσείς μέσα από την εμπειρία σας. Ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι δεν θα υπόκεινται σε έλεγχο, δεν θα περνάνε, αν το λέω σωστά, από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή δαπάνες πλέον τον Δήμο, κάτι που υποτίθεται ότι οδηγεί σε μία αυτονομία,
αλλά από την άλλη είναι και μια μεγάλη ευθύνη, έτσι, κυρίως για τον υπεύθυνο υπηρεσιακό παράγοντα. Ακριβώς, ναι. Με βάση τις διατάξεις του Κλεισθένη που ψηφίστηκαν πέρυσι, το 2018, σταματούσε η λειτουργία του προληπτικού ελέγχου, όπως λεγόταν, από τον Επίτροπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, στην 1η-1η του 19. Άρα, ουσιαστικά, από 1η-1η του 19, οι δαπάνες πλέον των Δήμων που πραγματοποιούνται δεν περνάνε από προληπτικό έλεγχο από τον Επίτροπο, όπως ήταν συνηθισμένος και όπως λεγόταν, το Ελεκτικό Συνέδριο. Βέβαια, αυτό δίνει μια αυτονομία να πραγματοποιούν τις δαπάνες τους οι Δήμοι, πιο μεγάλη όμως, έχει και ένα ρίσκο, διότι η υπογραφή του Επιτρόπου στο ένταλμα επάνω ουσιαστικά κατοχύρωνε κατά εξοχήν τους υπηρεσιακούς παράγοντες στον Διευθυντή Οικονομικών και σε δεύτερο βαθμό και τους αιρετούς, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τα οικονομικά του Δήμου. Εμείς να πούμε ότι δεν θέλαμε η διάταξη αυτή να περάσει, γιατί όχι γιατί δεν θέλαμε την οικονομική μας αυτάρκεια ή γιατί νομίζαμε ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά, αλλά καλό είναι να γίνεται ένας έλεγχος και να έχουμε κι εμείς το κεφάλι μας ήσυχο ότι μια δαπάνη έχει ελεγχθεί και πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην υπάρχει κίνδυνος καταλογισμού. Ακριβώς. Ισχύει ο κατασταλτικός πλέον έλεγχος. Δηλαδή, ελέγχεται και καταλογίζεται πλέον μια δαπάνη. Και αυτό είναι που θέλαμε να αποφύγουμε. Ισχύει ακόμη και τώρα, εκ των υστέρων όμως, έτσι, αφού αποφασίσει ο Δήμος για τη δαπάνη. Ισχύει, δεν έχει ανακληθεί ο κατασταλτικός. Να πούμε το εξής, ότι εμείς πιέζαμε και πιέζουμε ακόμα να υπάρξουν επίτροποι αναδήμου για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν να καταργήσουμε τον επίτροπο στον προληπτικό έλεγχο, αλλά να αυξήσουμε τους επιτρόπους αναδήμου, έτσι ώστε να διεκπεραιώνονται πολύ πιο γρήγορα οι υποθέσεις. Άρα, εν κατακλείδη λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε να μην υπόκειται η δαπάνη του Δήμου στον επίτροπο, στον προληπτικό επαναλαμβάνω έλεγχο του, υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο. Όμως να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δεν πραγματοποιούνται δαπάνες από το Δήμο, διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει ο προϋπολογισμός του, οπότε μην το ακούσουν δηλαδή οι συμπολίτες μας και νομίζουν ότι μπορούμε τώρα να πληρώνουμε ό,τι θέλουμε και όπως θέλουμε. Να πούμε ότι δεν έχει ανοίξει ο προϋπολογισμός. Όμως οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει έντονο παρασκήνιο ή ενδεχόμενο μάλλον, να το πω έτσι, όχι παρασκήνιο, σε νομοσχέδιο που θα έρθει σύντομα στη Βουλή, να επανέλθει ο προληπτικός έλεγχος και να πάμε δηλαδή στο καθεστώς που προϋπήρχε. Για μας είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι σωστό και το διεκδικούσαμε, γιατί όπως σας είπα εξασφαλίζει και τους υπηρεσιακούς αλλά και τους αιρετούς ο έλεγχος από τον Επίτροπο. Το ζητούμενο είναι να αυξηθούν οι επιτρόποι. Ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις. Και να πούμε, κύριε Τηλιακή, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν μιλάμε για απλές δαπάνες, μιλάμε και για δαπάνες που πρέπει να γίνουν. Ακριβώς, και για έργα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Μιλάμε για δαπάνες εκατομμυρίων. Έτσι, δεν οπότε ο προληπτικός έλεγχος. Για 5.000 ευρώ, μιλάμε για δαπάνες που είναι πάνω από 5.000 ευρώ και μπορεί να έχει ένα έργο, όπως είπατε, που μπορεί να είναι μια δαπάνη της τάξης του 1, 2, 3, 4 εκατομμυρίων, όσο είναι το έργο. Στο ενδεχόμενο που δεν γίνει κάτι, ο Δήμος μας βέβαια, αναγκαστικά. Αναγκαστικά θα προσαρμοστούμε, αλλά αυτό επιφέρει ακόμα ένα μεγαλύτερο βάρος στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος θα πρέπει πλέον να είναι πολύ πιο προσεκτικός, όχι ότι δεν ήταν, απλώς έχοντας τη σιγουριά ότι το ένταλμα θα πάει και στον Επίτροπο και αν κάτι μας ξέφυγε, ανθρώποι είμαστε, θα το βρει ο Επίτροπος, υπήρχε αυτό το εναλλακτικό. Τώρα θα αναγκαστούμε ο Δήμος να γίνει ακόμα πιο επιφυλακτικός, ακόμα πιο τυπολάτρης στις υποχρεώσεις και στην. Και πιθανόν να έχουμε άλλου είδους καθυστερήσεις, γιατί ακριβώς. Και ο υπηρεσιακός παράγοντας δεν μπορεί έτσι εύκολα να βάζει την υπογραφή ακριβώς, του ναι. Και μετά να καταλογίζονται χρήματα ακριβώς. Που μπορεί να είναι και ασύλληπτα ακριβώς, νούμερα. Ας ελπίσουμε ότι θα επανέλθει και ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός των επιτρόπων. Καλώς κύριε Τηλιακή, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση στην ατζέντα των πολιτικών μας ειδήσεων. Θα πάμε σε ένα ευχάριστο κλίμα, θα πάμε σε νέα παιδιά τα οποία επισκέφτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε, στην αρχή της,
την φρεγάτα Κουντουριώτης. Και οι μαθητές αυτοί είχαν κληρωθεί, τον αριθμό 25, είχαν κληρωθεί για να κάνουν αυτή την επίσκεψη και να μπουν και σε ένα από τα ελικόπτερα του πολεμικού μας ναυτικού. Τα παιδιά συνόδευσαν οι κηδεμόνες και οι γονείς τους, βέβαια, οι οποίοι και αυτοί ξεναγήθηκαν στη συνέχεια στη φρεγάτα Ίδρα και στην κανονιοφόρο Αΐτητος, καθώς και στο υποβρύχιο Παπανικολή. Στη συνέχεια δε γευμάτισαν στη λέσχη αξιωματικών με τον αρχηγό του στόλου. Ανάμεσα στους μαθητές 25 των αριθμών ήταν και η Καλυμιά Καλλιόπη Λωρίτη, η οποία είχε μία ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα εμπειρία μαζί με τη μητέρα της, την κυρία Μαρία Τρικύλη Λωρίτη. Πάμε όμως να δούμε στιγμιότυπα, εικόνες, φωτογραφικό υλικό και το μικρό βίντεο, τα οποία αλλιεύσαμε από την ιστοσελίδα του πολεμικού μας ναυτικού. Την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο λιγόωρος πλούς κληροθέντων μαθητών της 3ης Λυκείου με τη φρεγάτα Κουντουριώτης, καθώς και πτήση με ελικόπτερο Aegean Hawk. Είναι μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε τη νέα γενιά σε αυτή την πτήση, έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε ένα πρότυπο, να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να προσπαθούν πάντα για αυτό που αγαπούν. Οι μαθητές, μετά από σύντομη ενημέρωση που είχαν στο αρχηγείο στόλου για το έργο του πολεμικού ναυτικού, επιβιβάστηκαν στη φρεγάτα Κουντουριώτης. Κατά τη διάρκεια του πλοίου ενημερώθηκαν για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου, ενώ στη συνέχεια βίωσαν και την εμπειρία πτήσης με το ελικόπτερο. Από την Κάλυμνο την εμπειρία αυτή βίωσε η μαθήτρια της 3ης Λυκείου, Καλλιόπη Λωρίτη, την οποία συνόδεψε η μητέρα της, Μαρία Τρικύλη Λωρίτη. Καλωσορίζουμε τα παιδιά να αποκτήσουν μια εμπειρία. Τα ευχαριστούμε πολύ που μας εμπιστεύονται, αυτά και τους γονείς τους. Και πιστεύω θα φύγουν από εδώ γεμάτα με γνώση πώς λειτουργεί το πολεμικό ναυτικό και θα είναι ο πρεσβευτής μας στην κοινωνία. Θέλαμε να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ στο πολεμικό ναυτικό που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Είναι πολύ λίγα τα παιδιά που καταφέρνουν να επιτύχουν και να κερδίσουν σε αυτό το διαγωνισμό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και την αγάπη και τη στοργή που μας έχουν δείξει. Καταπληκτική οργάνωση από πλευράς του πολεμικού ναυτικού. Και νιώθω μεγάλη τύχη που συμμετάσχω σε αυτό το πλού με τη φρεγάτα και την πτήση με το ελικόπτερο φυσικά. Νιώθω πολύ τυχερή που είμαι εδώ και ελπίζομαι τις Πανελλήνες να πάνε όλα καλά. Για ΟΗΚ πάω, για ειδικές δυνάμεις, αυτό. Θα αντέξεις. Αντέχω. Ένα. Να σας διαβεβαιώσω όλους ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη δύσκολη περίοδο με ίδια μέσα, με ίδιους πόρους θα έλεγα, γιατί είχαν μειωθεί και οι προϋπολογισμοί και τα χρήματα, κατάφεραν να κρατήσουν σε υψηλή ισχύ τα μέσα μας και την δυνατότητα την αποτρεπτική. Το πολεμικό ναυτικό εντείνει τις προσπάθειες για προσέλκυση νέων ανθρώπων στις τάξεις του, προσφέροντας ευκαιρίες και εμπειρίες, διαμηνύοντας προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το μέλλον της χώρας είναι οι νέοι και ότι έχουμε γη και πατρίδα εφόσον έχουμε πλοία στη θάλασσα. Και μετά λοιπόν την περιήγηση των παιδιών και την μοναδική εμπειρία στον πλού και στην πτήση στο πολεμικό ναυτικό. Πάμε σε μια άλλη είδηση με το Διεθνές Ιαπωνικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων SIP for World Youth. Άνοιξε η αυλαία των εκδηλώσεων της Ιαπωνικής Πρεσβείας στη χώρα μας για την 120η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Ιαπωνίας 1899-2019. Το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στην οικία του πρεσβευτή της Ιαπωνίας στην Ελλάδα η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για την ελληνική αποστολή του Προγράμματος Ανταλλαγής Νέων. Ειδικότερα, 12 νέοι Έλληνες θα αναχωρήσουν για την Ιαπωνία τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, προκειμένου να ταξιδέψουν με ένα κρουαζιερόπλοιο για 50 μέρες στην Αυστραλία, στο Παλάου και στα νησιά του Σολομόντα. Συνολικά, στο Ιαπωνικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν 242 νέοι από 18 έως 30 ετών από 11 διαφορετικές χώρες. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η εμπειρία.
Κοινό αγώνα τώρα για την αλλαγή των όρων κατάρτισης των δασικών χαρτών ανακοίνωσαν χθες σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμαρχος Ρόδου με την ιδιότητα του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Παρουσία των προϊσταμένων των νομικών υπηρεσιών Περιφέρειας και Δήμου, Γιώργου Φιλιππάκου και Θοδωρή Παπαγεωργίου αντίστοιχα, που ανέλησαν τη νομική διάσταση και τόνισαν πώς πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι του Προεδρικού Διατάγματος, Περιφερειάρχης και Δήμαρχος ανακοίνωσαν πώς θα συγκαλέσουν σε κοινή συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο αντίδρασης. Ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Φιλιππάκος, υπογράμμισε πως το θέμα στον πυρήνα του έχει την φράση προστασία του περιβάλλοντος, αλλά το βάρος θα κληθεί να το σηκώσει ο ιδιώτης και χρονικά και οικονομικά, με το να προσπαθήσει να ανατρέψει μια κατάσταση. Πόσο όσο και ο συνάδελφος μου, κ. Παπαγεωργίου, έχουν εξαντλήσει το θέμα από κάθε πτυχή. Και αυτό που θα ήθελα εγώ να συμπληρώσω είναι κάτι πιο γενικό που νομίζω ότι διαπερνά τη χρονική στιγμή που συζητάμε σήμερα όσον αφορά το θέμα που νομίζω σαν στον πυρήνα του έχει την φράση που αναδείξανε και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος, αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό, κατά την άποψή μου, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συστήματος σε μία σύγχρονη χώρα, όπως θα έπρεπε να είναι και η δική μας, όπου δηλαδή η πολιτεία δεν επιφυλάσσει μόνο στην διοίκηση το δικαίωμα και την υποχρέωση να θεωρεί ότι είναι ο μόνος θεματοφύλακας βασικών αγαθών που πρέπει να προστατεύονται, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτό το δικαίωμα το έχουν και οι πολίτες του, της χώρας αυτής, είτε ατομικά είτε μέσα από τους θεσμούς και τα όργανα τα οποία τους αντιπροσωπεύουν κατά περίπτωση. Το λέω αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση πραγματικά πως από την ψήφιση του νόμου, του βασικού νόμου που αφορά την προστασία των δασών, που είναι από το 1979 μέχρι και το 2016, έχουν περάσει 37 χρόνια, έχουν υπάρξει σωρή αποφάσεων από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, τα οποία δυστυχώς αυτό το θησαυρό το νομολογιακό δεν τον έχουμε δει να αποτυπώνεται στο επίμαχο προεδρικό διάταγμα του 2016. Και γιατί το λέω αυτό? Όχι μόνο γιατί με την επιβολή σε βάρος του ιδιώτη της υποχρέωσης του βάρους απόδειξης που λέμε εμείς νομικοί, να αποδείξει ότι έχει αυτό στην ιδιοκτησία σε μια δασική έκταση, τον επιβαρύνει και χρονικά και οικονομικά με το να ανατρέψει μια κατάσταση, αλλά ακριβώς επειδή αποδεικνύει ότι το ίδιο το κράτος θεωρεί ότι δεν υπάρχει σύστημα. Όταν λέμε λοιπόν ότι στην νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων η Ρόδος, με το κτηματολόγιο που ανέφερε και προηγουμένως ο συνάδελφος, έχει τόσο η αρχική όσο και μετέπειτα καταγραφή τεκμήριο, στην πρώτη παιδιά περίπτωση ακλόνητο, αμάχητο στην αρχική καταγραφή και στις μεταγενέστερες πάλι τεκμήριο, μαχητό μεν, αλλά υπέρ του ιδιώτη και σε βάρος του δημοσίου, έχετε λοιπόν ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο και κινείται και εκτός νομοθετικής εξοδότησης, γιατί ξεφεύγει εντελώς από τα όρια και νομοθετεί και συγκρούεται με τον βασικό νόμο. Έρχεται λοιπόν αυτό το προεδρικό διάταγμα, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία, και τι κάνει? Αφήνει στην άκρη όλο αυτό το πλέγμα των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και εισάγει ένα σύστημα το οποίο ακριβώς δεν είναι σύστημα, διότι δεν εισάγει κανόνες δικαίου, δεν εισάγει ασφάλεια δικαίου. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, και νομίζω εδώ θα περιοριστώ και θα σταματήσω, ότι με τον τρόπο τον απλό που ανέφερε και ο συνάδελφος μπορεί στην δική μας την περιοχή να αλλάξει η ρύθμιση αυτή, ακριβώς κάνοντας χρήση και αυτών των συμπερασμάτων και της νομολογίας που υπάρχει, και να βρεθεί μια λύση η οποία θα αποδέχεται ότι και ο πολίτης είναι μέρος
και δεν απέναντι σε αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος. Ακούσαμε λοιπόν τις απόψεις του κυρίου Φιλιππάκου, ωστόσο χθες ακούσαμε και την άποψη της κυρίας Μπαλατσούκα, της δασολόγου, η οποία είναι στη διεύθυνση προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία μας λέει ότι τελικά υπάρχει όφελος προς τους πολίτες με την ανάρτηση αυτή των δασικών χαρτών. Φίλες και φίλοι, θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα.